Κυρία Κεφαλογιάννη. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα είναι σαφές ότι η Νέα Δημοκρατία κέρδισε τον στόχο της. Θυμάστε από την αρχή, πριν από τις εκλογές του Μαΐου, λέγαμε ότι εμάς ο στόχος μας είναι αυτοδυναμία. Και μάλιστα πολλές φορές μας ρωτούσατε εσείς και αν δεν τον πετύχετε, τι θα κάνατε. Εμείς ήταν πολύ καθαρό το μήνυμά μας ότι επιδιώκαμε την αυτοδυναμία γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει η χώρα να έχει μια σταθερή κυβέρνηση με ορίζοντα τετραετίας. Λοιπόν, αυτό το αποτέλεσμα προφανώς δείχνει πρώτα απ' όλα ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ρίζες στην κοινωνία. Και επίσης ότι τα μηνύματά μας, τα πολιτικά μας μηνύματα, το πρόγραμμά μας, έχει απήχηση. Από εκεί και πέρα, θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι, ότι η ταλαιπωρία αυτή, γιατί η ταλαιπωρία ήταν των πολιτών, να πρέπει να ψηφίσουν και τον Μάιο, να ψηφίσουν και τον Ιούνιο, και ευτυχώς που τελειώνει εδώ και οι πολίτες μπορούν να πάνε να κάνουν διακοπές, εμείς όπως ξέρετε θα παραμείνουμε εδώ πέρα και θα εργαστούμε ακόμα περισσότερο, δείχνει ότι το σύστημα της απλής αναλογικής τελικά... Όχι απλώς το πολιτικό σύστημα, αλλά και οι πολίτες το αποδοκίμασαν. Το λέω διότι νομίζω ότι ας τελειώνουμε επιτέλους με αυτήν την. Ας κάνουμε τόσο αυτή την πολιτική παραδοχή. Χωρίς όμως απλή αναλογική, μπαίνουν περισσότερα κόμματα στη Βουλή από ό,τι πριν. Και θέλω να ρωτήσω, τι θα σημαίνει για εσάς, για αυτή την τετραετία, το γεγονός ότι έχετε εκλεγεί με μια τεράστια πλειοψηφία, δηλαδή έχετε παραπάνω από double score σε αυτές τις εκλογές από το δεύτερο κόμμα, άρα θα έχετε θεωρητικά μια αποδυναμωμένη αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά θα έχετε απέναντί σας ενδεχομένως τρία κόμματα που είναι δεξιότερα από εσάς. Και ένα σίγουρα, όπως είπε ο κύριος Μαύρος, τους Σπαρτιάτες, που θα είναι ο Κασιδιάρης δια αντιπροσώπου στη Βουλή. Λοιπόν, προφανώς αυτά είναι πρωτόγνωρα πράγματα, ενώ ότι δεν τα έχουμε ξαναζήσει στο κοινοβούλιο. Και εδώ προφανώς έχει και πάρα πολύ μεγάλη σημασία και όλοι εμείς οι βουλευτές τι ρόλο θα έχουμε την επόμενη μέρα. Γιατί καταλαβαίνετε ότι το κοινοβουλευτικό κομμάτι θα είναι εξίσου σημαντικό με τη δουλειά που θα γίνεται στην κυβέρνηση. Δεν ξέρουμε ποιο είναι αυτό. Δεν χορηγήσατε αυτό. Τώρα να σα πω κάτι. Ο κύριος Μαύρος πριν από λίγο σα εξήγησε από πού προήρθαν οι ψηφοφόροι. Αλλά με τη ρητορική σα λέει την προεκλογική ότι του χορηγήσατε. Συγγνώμη, βλέπετε ακριβώς πώς και από πού πήγαν οι πολίτες. Εγώ λέω ότι λέω σύμφωνα. Εγώ θέλω να πω όμως εδώ κάτι. Ότι αυτό που φαίνεται. Ειδικά από την περίπτωση αυτή των Σπαρτιατών, είναι ότι η αντισυστημικότητα υπάρχει σε ένα μέρος της ελληνικής κοινωνίας. Όχι, δεν είναι αντισυστημική αυτή. Ακούστε, είναι φασίστα. Επειδή είπατε πριν για το. Επειδή είπατε για τα νομικά εργαλεία. Αυτό που φάνηκε είναι ότι τα νομικά εργαλεία δεν επαρκούν. Εμείς ως Νέα Δημοκρατία πραγματικά κάναμε τα πάντα για να μπορέσουμε να αποκλείσουμε αυτά τα μορφώματα να συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία. Ήδη κριτική του ΣΥΡΙΖΑ που λέει ο τελικός δεν τα καταφέρατε. Σας λέω ότι φαίνεται λοιπόν τελικά ότι τα νομικά εργαλεία δεν επαρκούν. Άρα πρέπει να δει κανείς τις κοινωνικές αιτίες. Άρα εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε μια πολύ μεγάλη ευθύνη να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που γεννούν την αντισυστημικότητα, να εξηγήσουμε τους πολίτες ότι υπάρχουν λύσεις. Και αυτό, αν θέλετε, είναι η τεράστια ευθύνη λοιπόν, η δικιά μας. Πάμε στον κύριο Δονή. Ευχαριστώ πολύ.